Η πίστη μας βάλεται, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Η πατρίς μας κινδυνεύει. Πά σιωπών, πά αδρανών, είναι χείρον εχθρών. Είναι χειρότερος από τους εχθρούς μας. Είναι προδότης. Πρέπει όλοι μας να αντιδράσουμε άμεσα με όποιο τρόπο μπορούμε, με ό,τι μέσο έχουμε, με ό,τι δύναμη έχουμε, να ενημερώσουμε μικρούς, μεγάλους, λαϊκούς, κληρικούς, όσοι δεν έχουν ενημερωθεί, και να αντιδράσουμε άμεσα. Άλλως θα κλάψουμε επί των ερυπείων μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών ιονών, αλλά έτσι που πάμε, με τον τρόπο που βαδίζουμε και με τον ύπνο βαθύ που έχουμε οι περισσότεροι, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, από τους μοναχούς μέχρι και τους κληρικούς και τους αρχιερείς κλπ. Τους περισσότερους, θα κλάψουμε επί των ερυπείων της γλυκητάτης πατρίδος μας και της γλυκητάτης Ορθοδοξίας μας. Λοιπόν, νυν καιρόν ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος. Ας αναλάβουμε όλοι τα όπλα του φωτός, που είναι γνωστά, και ας πολεμήσουμε τους εχθρούς μας, διότι δεν έχουμε να κάνουμε με σάρκες και με αίμα, όπως λέγει ο Αποστόλος Παύλος, αλλά έχουμε να κάνουμε με τις αρχάς, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, του κόσμου, του αιώνος τούτου. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, θα έρθω αμέσως στα δικά σας τηλεφωνήματα, στις δικές σας ερωτήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο το δυνατό σε περισσότερα ερωτήματά σας. Και όσα απομείνουν, πιστεύω σε κάποια άλλη εκπομπή να μπορέσουμε να τα να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, ο φίλος και κύριος Ιωάννης από την Αγία Παρασκευή μας ρωτάει γιατί ο αριθμός του Αντιχρίστου παίζει κάποιο ρόλο που είναι 666. Μάλλον ο αριθμός του Αντιχρίστου παίζει κάποιο ρόλο που είναι 666, ή θα μπορούσε να είναι ένας αριθμός ή οσδήποτε. Μάλιστα, θα μπορούσε να είναι κάποιος αριθμός, αγαπητέ φίλε Ιωάννη, οποιοδήποτε άλλος. Θα μπορούσε, δεν είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο 666 όπως είπα, αλλά παρόλα αυτά έχει κάποια σημασία που διάλεξε το αριθμό 666, διότι γι' αυτό και για μας όπως θα δούμε έχει μια αρκετά μεγάλη σημασία. Ως γνωστόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ευσεβείς μου χριστιανοί, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε την έκτη μέρα. Έτσι δεν λέει η Εγγραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Την έκτη μέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος και την εβδόμη ο Θεός κατέπαυσε από όλα τα έργα, από όλα τα δημιουργήματά του. Άρα λοιπόν με τον αριθμό 6, στον αριθμό 6 γεννήθηκε, δημιουργήθηκε από τον δημιουργό μας και κύριό μας ο άνθρωπος. Επίσης, ως γνωστόν, την έκτη μέρα και την έκτη ώρα ύπλωσε το χέρι του και έκοψε τον απειγορευμένο καρπό και έκανε την παρακοή αυτή εις τον Παράδεισο, την έκτη ώρα. Γι' αυτό και εις διόρθωση και εις αντίδοτο ο Κύριός μας σταυρώθηκε την Παρασκευή, την έκτη μέρα, αλλά και την έκτη ώρα, από έκτης ώρας έως ενάτης σκότος εγένωτο εφόλες της γης, λέγει η Αγία Γραφή. Και εκείνη την ώρα ύπλωσε τα σχήρας του επί του Σταυρού, όπως εκείνη την ώρα, την έκτη ώρα, ύπλωσε και ο Αδάμ τα σχήρα του για να πάρει τον επιγορευμένο καρπό. Και έκτη ημέρα λοιπόν, έκτη ώρα και έκτο μήνα έγινε η δημιουργία του ανθρώπου, του πρώτου ανθρώπου, Αδάμ και Εύας. Έχουμε λοιπόν έκτο μήνα, έκτη ημέρα, έκτη ώρα. 6, 6, 6. Τρία εξάρια λοιπόν. Ο διάβολος, ο οποίος ως γνωστόν προσπαθεί πάντα να υποδηθεί τον Κύριό μας, ό,τι κάνει ο Κύριός μας, όπως είχα διαβάσει κάποτε ένα άρθρο, ένα κείμενο, ένα εδάφιο από τον Άγιο Υπόλυτο, που λέει «Μεσσίας ο Κύριος, Μεσσίας και ο Αντίχριστος θα υποδηθεί, Βασιλεύς ο Κύριος, Βασιλεύς και ο Αντίχριστος, βάπτισμα έκανε ο Κύριος, βάπτισμα θα κάνει και ο Αντίχριστος, φράγισμα Κύριος με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, φράγισμα και Αντίχριστος με το 666. Λοιπόν, το 666 το διάλεξε διότι ο 6, ο αριθμός 6 είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Και έκτο μήνα δημιουργήθηκε, έκτη μέρα και έκτη ώρα έκοψε το απειγορευμένο καρπό. Διάλεξε λοιπόν τον αριθμό 6 γιατί είναι ο αριθμός του ανθρώπου και το διάλεξε διότι
υπάρχουν αυτά τα τρία εξάρχεια που σας είπα, πρώτον, και δεύτερο, διότι θέλει να δείξει ο διάβολος ότι επειδή ο άνθρωπος έπεσε την έκτη μέρα και την έκτη ώρα, θέλει να δείξει το μέγεθος της πτώσεως του ανθρώπου, του μεταπτωτικού ανθρώπου, του παραβάτη ανθρώπου, του αμαρτωλού ανθρώπου, του θνητού ανθρώπου. Γι' αυτό και πήρε τον αριθμό 6 και τον έκανε 3 εξάρια, για να δείξει το μέγεθος, την τρισδιάστατη κακία του, την αμαρτωλότητα του ανθρώπου. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι ο άνθρωπος θέλει να φτάσει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πλήρη πτώση του, στον πλήρη θάνατό του, στο μεγαλύτερο κακό, όπως λέμε, ας πούμε, αυτός είναι κατηραμένος, αυτός είναι τρισκατάρατος. Και δείχνουμε με αυτό το μέγεθος της κατάρας που έχει κάποιος άνθρωπος. Ή αυτός είναι τρισευτυχισμένος, δείχνοντας το πόσο πολύ ευτυχισμένος είναι κάποιος. Έτσι αυτός διάλεξε το 6, τρισδιάστατο, για να δείξει το μέγεθος του πτωτικού ανθρώπου. Θέλει να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη πτώση και αμαρτία αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξε τον αριθμό 666. Η κυρία Φανή, η αγαπητή Φανή από το Παγκράτη, ρωτάει ότι να της πούμε για τον κύριο Τουλάτο. Λέτε, λέει, ότι είναι σατανιστής. Αλλά αφού λέει τα ίδια πράγματα που λέτε κι εσείς, πού είναι λοιπόν η παγίδα? Μάλιστα. Όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας, όπως ακούσαμε και από τον πατέρα Νεκτάριο, τον Μουλατσιώτη, την προηγούμενη εκπομπή, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον κύριο Τουλάτο κάτω στα Ιεροσόλυμα, και εδώ φυσικά ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση, το ότι γνωρίστηκε ο πατήρ Νεκτάριος με τον κύριο Τουλάτο κάτω στα Ιεροσόλυμα δεν σημαίνει ότι εκεί η εκεί εκκλησία των Ιεροσολύμων έχει κάποια σχέση, ιδιαίτερη σχέση με τον κύριο Τουλάτο. Κάθε άλλο παρά ιδιαίτερες σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο έχει η εκκλησία των Ιεροσολύμων. Αυτό το τονίζω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση και νομιστούν, διότι σε κάποια εκπομπή του στον κύριο Μιλωνά, στο κανάλι του κύριου Μιλωνά, στην εκπομπή μάλλον του κύριου Μιλωνά, είχε επικαλεστεί ότι γνωρίζει κάποιους κληρικούς και τον Πατριάρχη, τον Μακαριώτο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Διόδωρο, και επικαλέστηκε δήθεν την κάλυψη τη δική τους. Λοιπόν, όπως γνωρίζω πολύ καλώς, δεν έχει καμία σχέση ο κύριος αυτός με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και αν ανέφερε ο πατήρ Νεκτάριος ότι συναντήθηκε, το ανέφερα απλούστατα διότι ήταν ένα γεγονός το οποίο συνέβη και έτυχε να συναντηθούν κάτω στα Ιεροσόλυμα, πως τόσες χιλιάδες κόσμος και τόσοι άνθρωποι πάνε να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους όπου γεννήθηκε μεγάλος και έζησε ο Κύριός μας. Λοιπόν, έχουμε αναφερθεί λοιπόν παλαιότερα και αυτή τη στιγμή θα πούμε κάποια πράγματα, και όπως έχω υποσχεθεί θα κάνω μια ολόκληρη εκπομπή για αυτόν τον Κύριο, ο οποίος θέλει να λέγεται Χριστιανός Ορθόδοξος και ο οποίος δυστυχώς με τη μορφή του, την παρουσίασή του και τα λόγια του κοροϊδεύει και ξεγελάει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και δεν έχουν πείρα, ιδιαίτερα ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις και πείρα γύρω από τα θέματα εκκλησιαστικά και από την εκκλησιολογία και θεολογία της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, το ότι αγαπητή κυρία Φανή, ο Κύριος αυτός λέγει τα ίδια πράγματα μαζί με εμάς, αυτό δεν λέγει τίποτα. Δηλαδή όποιος λέει το ίδιο πράγμα για ένα θέμα σημαίνει ότι συμφωνούν σε όλα και σημαίνει ότι συμφωνούν στα πάντα. Τότε να αποδεχτούμε λοιπόν και όλους τους αιρετικούς οι οποίοι συμφωνάνε στα 9.999 πράγματα. Αν πούμε ότι έχει 10.000 αλήθειες, δόγματα, παραδόσεις η Εκκλησία μας, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι συμφωνούν στα 9.999 πράγματα, αλλά δεν συμφωνούν σε ένα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτοί είναι ορθόδοξοι? Κάθε άλλο παραορθόδοξοι. Δηλαδή θα αποδεχτούμε, παράδειγμα, ας πούμε, τότε γιατί δεν αποδεχόμαστε και τον Άριο? Γιατί δεν αποδέχτηκαν οι Άγιοι Πατέρες μας τον Άριο, ο οποίος Άριος συμφωνούσε κατά πάντα με την Ορθοδοξία? Μόνο σε ένα σημείο διαφωνούσε. Ποιο? Ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Ότι ήταν χτίσμα. Λοιπόν, επειδή συμφωνούσε σε όλα τα άλλα και διαφωνούσε αυτό, θα πούμε ότι ήταν σύμφωνοι η δασκαλή του με την Ορθοδοξία, με την Ορθόδοξη Δόξα και με τους Αγίους Πατέρες? Κάτι άλλο. Επειδή, αν θέλετε ένα άλλο παράδειγμα, οι μονοφυσίτες συμφωνούν σε όλα τα άλλα μαζί με τους Ορθοδόξους, αλλά διαφωνούν μόνο σε ένα σημείο, ότι ο Κύριος μας δεν είχε δύο φύσεις αλλά μία, εμείς θα πούμε ότι είναι Ορθόδοξοι και θα τους αποδεχτούμε και θα έχουμε επικοινωνίες και σχέσεις πνευματικές μαζί τους? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, αγαπητή κυρία Φανή. Τότε λοιπόν ο Κύριος
τουλάτως συμφωνεί σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα μαζί μας. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνεί βέβαια και τι λέει, έτσι εσείς το λέτε αυτό ότι συμφωνεί. Εγώ δεν έχω ακούσει να λέει κάτι σχετικό με αυτό για να εκφέρω γνώμη, το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Έχω ακούσει κάποια πράγματα σχετικά και με αυτό το θέμα, αλλά κάποια αόριστα και πολύ λίγα πράγματα. Δεν μπορώ να πω, να ξέρω κατά πόσο συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Αλλά ακόμη και αν συμφωνεί πλήρως αυτό το θέμα, διαφωνούμε σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Και συγκεκριμένα στα εξής. Διότι όπως σας έχω πει, εγώ ο ίδιος προσωπικά κάθισα και παρακολούθησα πολλές εκπομπές δικές του, ακριβώς διότι πολλοί με είχαν ρωτήσει τι άνθρωπος είναι και αν είναι ορθόδοξος ή όχι. Και σας λέγω, χωρίς κανένα ενδιασμό και χωρίς κανένα φόβο και πάθος, ότι αυτός ο άνθρωπος ούτε καν έχει σχέση με την Ορθοδοξία. Δεν είναι καθόλου, μα καθόλου χριστιανός Ορθοδόξος. Είναι αιρετικός με όλη τη σημασία της λέξεως. Λοιπόν, καταρχάς, δεν αποδέχεται τον μοναχισμό. Τον άκουσα εγώ ο ίδιος να το λέει, έχω κασέτα του, στην οποία αναφέρεται για τους μοναχούς και κατηγορεί και τους μοναχούς και τον μοναχισμό. Με φράσεις ακατανόμαστες και με επίθετα πολύ βαριά. Κατηγορεί λοιπόν αυτό το τάγμα, αυτό το τίμιο και ένδοξο τάγμα των μοναχών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον Θεό και στους ανθρώπους. Πρώτον. Δεύτερον. Πιστεύει στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση. Τον άκουσα εγώ ίδιος να τα λέει. Υπάρχουν κασέτες, επαναλαμβάνω, όταν θα γίνει εκπομπή για το θέμα αυτό, με τον κύριο Τουλάτου, θα έχω φέρει αποσπάσματα από τις ομιλίες του, να τα βάλουν, να τα ακούσετε αυτούσια και μετά θα κάνουμε σχόλια. Πιστεύει στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση, η οποία ως γνωστό είναι καταδικαστέα ευθύς εξ αρχής από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ακόμα από Οικουμενική Σύνοδο, από την 5η Αγία Οικουμενική Σύνοδο. Από την 5η Αγία Οικουμενική Σύνοδο, η οποία κατεδίκασε τον Οριγένη, ο οποίος Οριγένης ήτανε, πίστευε μεταξύ όλων των άλλων πλανών, πίστευε και στη μετεψύχωση και μετανσάρκωση. Πιστεύει στο δωδεκάθεο άλλη πλάνη του και άλλο σημείο που διαφωνούμε, πιστεύει στο δωδεκάθεο του Ολύμπου. Πιστεύει ότι δεν υπήρχαν, οι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες πριν έρθει ο Χριστός, ότι ήταν μονοθεϊστές, ότι πίστευαν και αυτοί στον αληθινό Θεό. Και οι 12 θεοί του Ολύμπου τι ρόλο έπαιζαν. Τι ρόλο έπαιζαν. Και τότε γιατί όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αν τους πιστεύει ο Κύριος αυτός, έτσι, διότι από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά του, ούτε καν πιστεύει στους Άγιους Πατέρες. Μπορεί να σου επικαλείται, αλλά μόνο για σχήμα λόγου για να πιστοποιήσει κάποιο από τα λεγόμενά του. Στην ουσία και στην πράξη δεν τους αποδέχεται, διότι όλοι οι Άγιοι Πατέρες κατηγορούσαν τους Έλληνες και τους ονομάζουν τους Έλληνες πριν Χριστό, έτσι πριν έρθει ο Χριστός, ειδωλολάτρες. Έρχεται τώρα ο όψιμος και ο ψημαθής Κύριος Τουλάτου να μας πει ότι οι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες πριν έρθει ο Χριστός. Από πού και ως πού. Εντάξει, είμαστε Έλληνες, αγαπάμε την πατρίδα μας, θα θυσιαστούμε για την πατρίδα μας, αλλά όμως να έχουμε και το γνώδι σε αυτόν. Εμείς κληθήκαμε να υπηρετήσουμε την Ορθοδοξία μετά από έρθει ο Χριστός, εντάξει, όλα αυτά τα δεχόμαστε, τα εκτιμούμε κλπ. Αλλά όχι ότι δεν ήταν και οι Έλληνες πριν Χριστού, προ Χριστού ειδωλολάτρες, ή γέννητο. Και άλλα πολλά λοιπόν, αγαπητή μου κυρία Φανή, αλλά αρκετά μας για το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε σε μια ολόκληρη εκπομπή και εκεί θα τα πούμε όλα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Ο αγαπητός κύριος Ηλίας από τα Πατήσια ρωτάει τι θα συμβεί αν δεν δεχτούμε τις νέες ταυτότητες. Αγαπητέ φίλε τηλεθεατή Ηλία, αν δεν δεχτούμε τις νέες ταυτότητες, σε αυτή τουλάχιστον την φάση, σε αυτό το διάστημα, δεν πρόκειται να συμβεί κάτι σπουδαίο και κάτι σοβαρό. Πλην όμως σιγά σιγά τα πράγματα θα χειροτερεύουν, θα σφίγγουν και θα έρθουμε πλέον σε μια στιγμή που θα μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και εκεί πλέον δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε πίσω και θα έρθει η ώρα της δικής μας ελεύθερης επιλογής για να αποδείξουμε και σε εμάς και στον Θεό κατά πόσο πιστεύουμε σε αυτό, κατά πόσο τον αγαπάμε και κατά πόσο δεχόμεθα να αρνηθούμε όλα αυτά τα επίγεια αγαθά για την αγάπη του, την δόξα του και την σωτηρία την δική μας. Τώρα δεν θα γίνει τίποτα ουσιαστικό αν αρνηθούμε να αποδεχτούμε και τις ταυτότητες και τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά θα έρθει όμως στιγμή που θα γίνει το σημαντικό αυτό, δηλαδή δεν θα μπορούμε πλέον ούτε να αγοράζουμε ούτε να πουλάμε αν δεν έχουμε αυτές τις κάρτες ή αυτή την κάρτα την ειδική, την μία η οποία θα αναπληρώνει τα πάντα. Τότε πλέον θα δούμε τι πιστεύει ο καθένας, πόση αγάπη έχει στο Θεό, τι πίστη έχει και αν θα αρνηθεί, αν θα συνταχθεί με τον Θεό ή θα συνταχθεί δυστυχώς. Το απέχουμε αυτό για όλους μας, αν θα συνταχθεί με τον διάβολο.